Ας πάμε τώρα ζωντανά στο πιλωτήριο. Θέρσε ένα τρία, πώς με ακούς? Δυνατά καθαρά. Αφήνω από τους δικούς. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ελλάδα. Μόνο οι ελεύθερες ψυχές κρατάνε ελεύθερες πατρίδες. Τιμή και δόξα σε εκείνους που θυσιάστηκαν στη μάχη για την ελευθερία. Χρόνια πολλά. Πείτε εσείς ποτέ. Κύριε Σμιναγέ, θυμάμαι σήμερα τους ήρωες που θυσιάστηκαν στο έπος του 40 για την ελευθερία μας. Θυμάμαι μαζί τις ένοπλες δυνάμεις που υπερασπίζονται αποτελεσματικά την εθνική και εδαφική μας ακεραιότητα. Η πατρίδα σας ευγνωμονεί. Χρόνια πολλά. Χρόνια μας πολλά. Το 2-point roll. Απομακρύνεται για να σας παρουσιάσει έναν άκρος απαιτητικό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό ελιγμό, το Double Inverted Pass. Η δύναμη των G που δέχεται κατά τη διάρκεια του ελιγμού είναι σταθερά στο μείον 1G, ώστε να διαιρεί το αεροσκάφος σε οριζόντια ανάστροφη πτήση, εκτελώντας ενδιάμεσα μια περιστροφή γύρω από το διαμήκη άξονα του. Το F-16 και το Double Inverted Pass. Συνεχόμενες περιστροφές γύρω από το διαμήκη άξονα του αεροσκάφους, επιδεικνύοντας τον εξαιρετικό βαθμό ανόδου και περιστροφής του F-16. Κυρίες και κύριοι, ο Zeus και το Victory Roll. Έχει ξεκινήσει τη βήθησή του, καθώς προετοιμάζεται για μια διέλευση σε χαμηλό ύψος μπροστά σας. Εκ μέρους της πολεμικής αεροπορίας, θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη διέλευση στους άνδρες και τις γυναίκες όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν καθημερινά αγώνα για την προάσπιση και εξασφάλιση των εθνικών και ιεραρχικών μας δικαιωμάτων. Σε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας. Και
ιδιαίτερα στις οικογένειες όλων των συναδέλφων μας που έφυγαν την ώρα του καθήκοντος. Από τα δεξιά σας, ο Ζεύς και το Dedication Pass. Όσο ο επτάμενος ετοιμάζεται να αποχωρήσει για την αεροπορική βάση της Λάρισας, θα περάσει από μπροστά μας για μια τελευταία φορά, αποχαιρετώντας την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης με τη χαρακτηριστική ταλάδευση των πτερήγων. Αιματοβαμμένο τόπο, για να τιμήσουμε όλοι μαζί όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας της πατρίδας μας. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον σμιναγό Παναγιώτη Σεϊμένογλου. Είδαμε και θαυμάσαμε και ακούσαμε τον σμιναγό Χρήστο Πάρη Χαρίτο, χειριστή του αεροσκάφους που έκανε όλα αυτά. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι πέραν όλων των άλλων, με τέτοιο αεροσκάφος F-16 Lock 52 Plus, μαζί με τις σύμμορφες δεξαμενές, όπως λέγονται, όπως ονομάζονται αυτές που τοποθετούνται επί των πτερυγίων, επί των φτερών του αεροσκάφους, είναι από τις λίγες αεροπορίες, από τις ελάχιστες στον κόσμο, που καταφέρουν και δίνουν μια τέτοια επίδειξη με αυτόν τον εξοπλισμό. Ακούσαμε βέβαια τον Χρήστο Χαρίτο να μιλάει και να μας λέει ότι μόνο ελεύθερες ψυχές κρατούν ελεύθερες πατρίδες. Τιμή και δόξα σε όσους αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας. Από την άλλη, ο σμιναγός Σεϊμένογλου αφιέρωσε εκ μέρους όλων στους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που νυχθημερών αγωνίζονται. Εδώ βλέπουμε τώρα την πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Σακελλοπούλου, να μιλά με τους αναπήρους πολέμου. Είστε καλά πάντα έτσι όπως αντέχετε. 98 δύναμη. Μπράβο σας. Είστε καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ για όσα έχετε κάνει. Συμβολίζετε πολλά. Να είστε πάντα γέροι. Χρόνια πολλά. Είστε καλά. Πάμε λίγο. Αφιέρωσε πολεμική αεροπορία και στις οικογένειες των συναδέλφων, τους που έχουν φύγει την ώρα του καθήκοντος, αυτήν τη σημερινή επίδειξη. Και πρόεδρος Δημοκρατίας είπε ότι τιμάμε μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις που υπερασπίζουν την εδαφική εγκαιρεότητα. Επέτειο του ηρωικού, όχι. Τιμάμε όλους εκείνους που πολέμησαν και θυσιάστηκαν στο έπος του 40 για την ελευθερία μας και αναλογιζόμαστε το χρέος μας απέναντί τους. Οι ένοπλες δυνάμεις εμπνεώμενοι.